guys, Πάνος εδώ. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο το οποίο δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν το έχω κάνει εγώ μέχρι τώρα. Και είναι συγκεκριμένα για τις Ελληνίδες μάνες. Για τη θρηλυκή αυτή Ελληνίδα μάνα. Για τις μάνες σας. Δεν το λέω κάπως, εννοώ γενικά για τις μάνες μας, ρε παιδί μου, τις Ελληνίδες. Τα χαρακτηριστικά της Ελληνίδας μάνας, ρε παιδί μου. Αυτά που κάνουν μία μάνα να είναι Ελληνίδα. Που τα κάνουν όλες με λίγα λόγια. Έτσι λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα χαρακτηριστικά της Ελληνίδας μάνας. Άλλοι ως όπλο έχουν τα πιστόλια, άλλοι σπαθιά, άλλοι έχουν πυροβόλα, άλλοι φωτόσπαθα. Της Ελληνίδας μάνας όμως το όπλο είναι η παντόφλα. Και όχι απλά έχει ως όπλο την παντόφλα. Πλακώνει και στο ξύλο όσους ανέφερα πριν λίγο με την παντόφλα. Όλους! Άνετα! Αλλά προσοχή! Η σωστή Ελληνίδα μάνα δεν βαράει το παιδί της με την παντόφλα ποτέ. Αν δεν κάνεις κάτι σωστά ή κάνεις καμιά μαλακία, απλά σου δείχνει το κάτω μέρος της παντόφλας. Εκεί έχει τελειώσει το θέμα. Και μην τολμήσεις και κάνεις καμιά μαλακία και φέρεις αντίρρηση, γιατί μετά θα πάει στο δεύτερο στάδιο. Θα σηκώσει και τη δεύτερη παντόφλα. Τώρα το τρίτο στάδιο νομίζω ξέρεις ποιο είναι, οπότε το τελειώνεις εκεί και όλα κομπλέ, όλα τέλεια. Μην το πας παρακάτω, θα φας ξύλο. Αν έχεις Ελληνίδα μάνα, το ξέρεις ήδη ότι η μάνα σου είναι καλύτερη από σένα σε όλα. Βαθμοί, παρές, μουσική και οτιδήποτε άλλο μπορείς να φανταστείς. Θα έχει πάντα να πει ότι ήταν καλύτερη από σένα στα χρόνια σου. Και φυσικά ξεκινάει την πρότασή της με τη θρηλυκή έκφραση «Ε, σιγά, εγώ στα χρόνια σου». Μάνα, μάνα, έβγαλε 17,2 στους βαθμούς. Ε, σιγά, εγώ στα χρόνια σου έβγαζα 24. Τι λες ρε μάνα, δεν υπάρχει καν βαθμός 24. Ε, το μεγαλύτερο εννοώ, τέλος πάντων, 26. Α, μάλιστα. Μάνα! Τι έγινε, αγόρι μου, γιατί κρατάς πιστόλι? Έκανα χαζομάρα, μάνα. Τι! Σκότωσα έναν άνθρωπο. Ε, σιγά, εγώ στα χρόνια σου σκότωνα χιλιάδες. Όταν μιλάει η μάνα σου στο τηλέφωνο, ξέρεις ότι πρέπει να κρυφτείς μέσα σε ένα χαντάκι. Γιατί ειδικά αν μιλάει με θεία, ξαδέρφη και όποιον συγγενή βρει, θα σου πει να μιλήσεις στο τηλέφωνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σου το δώσει να μιλήσεις. Καλά αν είναι η θεία. Δεν το γλιτώνεις το γαμίδι το τηλέφωνο ποτέ! Ρε, και διακοπές στη Χαβάη να ήσουνα, θα σου φέρνε το τηλέφωνο να μιλήσεις. Έλα κίτσα στο αεροδρόμιο, είμαι, πάω στη Χαβάη και σε 2 λεπτά στο δίνω, περίμενε. Εδώ έχει να κάνει με τις ζημιές που γίνονται στο σπίτι. Όλοι ρε παιδί μου, έστω μια φορά στη ζωή μας έχουμε κάνει ζημιά στο σπίτι. Είναι απολύτως λογικό. Το θέμα είναι η αντιμετώπιση. Τι γίνεται λοιπόν άμα κάνει η Ελληνίδα μάνα ζημιά? Αχ, πάει το ποτήρι! Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν ξέρω. Γούρι, γούρι, γούρι. Για αυτήν είναι γούρι. Αλλά άμα σπάσεις εσύ κάτι, τότε αλλάζει η περίπτωση. Βασικά, δείτε να καταλάβετε τι εννοώ. Τι έγινε? Sorry ρε μάνα, κατά λάθος. Τι έκανες ρε μάνα? Ελπίζω να καταλάβατε. Τώρα πάμε σε μια πολύ ιδιαίτερη κατηγορία για μένα, το φαγητό. Δεν βγάζει νόημα πραγματικά, δεν ξέρεις τι θέλει η μάνα σου όταν τρως. Δεν ξέρεις τι θέλεις από μένα, να το φάω ή να μην το φάω. Δηλαδή πραγματικά, τρως το φαΐ. Πάει και σαλάτα. Τρως τη σαλάτα. Πάει το φαΐ. Τρως και τα δύο. Πιο αργά τρώγε. Τρως αργά. Τρώγε. Το τρως όλο. Δε χόρτασες. Αφήνεις φαγητό. Δε σ' άρεσε. Δεν βγάζει νόημα. Δεν βγάζει νόημα. Αυτή η ζακέτα ρε μαλάκες. Δεν υπάρχει περίπτωση να πας να φύγεις από το σπίτι και η μάνα σου να μην σου πει να βάλει ζακέτα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ούτε για πλάκα. Ρε, δεν καταλαβαίνεις. Και μπουφάν να φοράς, θα σου πει να βάλει ζακέτα από πάνω. Μανά, εγώ πάω βόλτα. Ε, πού πας έτσι? Τι? Τι, πας χωρίς ζακέτα, πας καλά. Μα φοράω μπουφάν. Ρε, έλα πάρε μια ζακέτα τώρα και ας χαζομάρες θα κρυώσεις. Το μπουφάν θα σου κλάσει. Ναι ρε μάνα, αλλά δεν θα κρυώσω αφού σου λέω φοράω μπουφάν. Δεν πειράζει, βάλ την από πάνω. Τι, πάνω από το μπουφάν? Ναι, ναι, βάλ την, βάλ την. Τώρα είσαι οκ, okay. Πάνε, πάνε. Εντάξει. Τέλος
πάντων, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω πραγματικά να σας άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Δείξτε αυτό το βίντεο στις μητέρες σας και θέλω να δω ποιες από αυτές θα το παραδεχτούν ότι όντως τα κάνουν αυτά. Και μη μου πει καμιά μάνα όχι, γιατί θα τρίξει η βίδα εδώ και. Σας αγαπάμε, σας εκτιμάμε, αλλά μέχρι ένα σημείο. Όπως και να έχει, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Και άμα σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα comment κάτω να μου πείτε τη γνώμη σας φυσικά. Να κάνετε μια εγγραφή κάτω στο κανάλι μου για να με βοηθήσετε να συνεχίσω αυτά τα βίντεο. Και φυσικά να το κάνεις ένα share. Όχι, ξέρεις τι, δεν θα το κάνεις απλά share. Θα το κάνεις share και θα κάνεις tag τη μάνα σου. Θα κάνεις tag τη μάνα σου να το δει. Όχι, δεν θα κάνεις share και θα κάνεις tag τη μάνα σου. Θα το ποστάρεις στον τοίχο της μάνα σου. Το κάνες. Εντάξει. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, να έχετε μια πάρα μα πάρα πολύ όμορφη μέρα. Να ακούτε τις μάνες σας, γιατί νομίζω καταλάβαμε από αυτό το βίντεο ότι δεν γίνεται να μην ακούσεις τη μάνα σου. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και αυτά. Να χαμογελάτε, να έχετε μια τέλεια μέρα και bye bye.